Όταν είστε έτοιμοι, πέστε μου. Κρατίας, αναμένουμε να ετοιμαστούν και οι άλλοι συνάδελφοι. Είστε έτοιμοι? Μέρα μνήμης, τιμής και περηφάνειας για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέτοιες μέρες οφείλουμε να κάνουμε και την ανασκόπησή μας και να πούμε ότι αυτή η δημοκρατία δυστυχώς, ειδικότερα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, δεν αγαπήθηκε όσο έπρεπε να αγαπηθεί. Στην πορεία καταλάβαμε όλοι μας τη σημασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από την ενίσχυση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο εσωτερικό, με το να εξυγχρονίζουμε το κράτος μας συνεχώς, να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο να ενισχύουμε το αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαι περήφανος για τις δυνάμεις ασφαλείας μας, είμαι περήφανος για την εθνική μας φρουρά, μια εθνική φρουρά που συνεχίζουμε να την ενισχύουμε, όχι μόνο γιατί υπάρχει τουρκική κατοχή και η αποτρεπτική ισχύ της εθνικής φρουράς θα πρέπει να ενισχύεται, αλλά και γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, για να μπορεί να διαδραματίζει το ρόλο της ως πυλών ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, κάτι που συνδέεται και με την ενίσχυση του αποτυπώματος της χώρας μας, όπως είδαμε μέσα από πρωτοβουλίες που λάβαμε το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να ενισχύεται συνεχώς. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Αποκόλληση της αυτοεξοχότητος. Αναμένουμε να προβεί σε δήλωση η κυρία Σακελλοροπούλου, μόλις ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.